Οι Άγιοι Αυγουστίνος και Μόνικα. Ο Άγιος Αυγουστίνος γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νομιδίας στην Αφρική το Νοέμβριο του 354 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του λεγόταν Πατρίκιος και ήταν ειδωλολάτρης, αλλά αργότερα ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη και λίγο πριν πεθάνει βαπτίστηκε, χάρη στη μεγαλόψυχη γυναίκα του, τη Μόνικα. Η ίδια ήταν χριστιανή και ζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μάλιστα πίστευε πως δεν μπορούσε να λέγεται τέλεια μητέρα εάν αυτή που έδωσε τη φυσική ζωή στο γιο της δεν είχε τη δύναμη να του διδάξει και την πνευματική ζωή. Έτσι, μόλις απέκτησε το μοναδικό της παιδί, τον Αυγουστίνο, αγωνίστηκε για να τον διαπαιδαγωγήσει και να φυτέψει στην καρδιά του όλες τις χριστιανικές αλήθειες. Όσο εκείνος μεγάλωνε, τόσο η Μόνικα χαιρόταν και δόξαζε τον Θεό για την ηθική και την πνευματική προκοπή του γιού της. Όμως πολύ σύντομα η χαρά της μητέρας αυτής μετατράπηκε σε λύπη και βαθύ πόνο. Ο αγαπημένος γιος της Μόνικας ταξίδεψε στα Μάδαυρα και έπειτα στην Καρχιδόνα με σκοπό να σπουδάσει και να εκπαιδευτεί. Τότε, παρασυρώμενος από τους συμμαθητές του, έπεσε στην αμαρτία. Άρχισε να ζει απρόσεκτα, χωρίς σοφροσύνη και εγκράτεια, ενώ ταυτόχρονα περνούσε τον καιρό του μελετώντας βιβλία τα οποία δεν του χάριζαν καμία ωφέλεια. Μα το χειρότερο ήταν ότι ο Αυγουστίνος αδιαφόρησε για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη που του έμαθε η μητέρα του και δέχτηκε την πλάνη των Μανιχαίων για 9 ολόκληρα χρόνια. Αλλά ούτε εκεί βρήκε τη γαλήνη που αναζητούσε και έτσι κατέπεσε στην αίρεση των ακαδημαϊκών. Παρόλα αυτά, η χριστιανή μητέρα δεν απογοητεύτηκε ούτε έχασε την πίστη της. Έχοντας ελπίδα στον παντοδύναμο Θεό, όλη τη μέρα παρακαλούσε με θέρμη για τη μετάνοια του γιού της και μόλις βράδιαζε, εκείνη αγρυπνούσε, οικετεύοντας με δάκρυα τον Θεό να τον προστατέψει από την αίρεση και από την αμαρτία. Κάποια μέρα, στεναχωρημένη καθώς ήταν, παρουσιάστηκε στον ευλαβή επίσκοπο της περιοχής και του εξομολογήθηκε τον πόνο της και τη δύστυχη ζωή του γιού της, ζητώντας τη βοήθειά του. Εκείνος, αφού την παρηγόρησε, τη συμβούλεψε να υπομείνει αγόγγιστα το βάσανο που τη βρήκε, γιατί ο φιλεύσπλαχνος Θεός ακούει τις προσευχές των πονεμένων παιδιών του και τις πραγματοποιεί. Πραγματικά, έπειτα από λίγο καιρό, στην πόλη των Μεδιολάνων κρίθηκε αναγκαίος ένας διδάσκαλος της ρητορικής και εντελώς τυχαία επιλέχθηκε ο Αυγουστίνος, ο οποίος είχε ήδη διδάξει αυτήν την τέχνη στην Καρχιδόνα. Στα Μεδιόλανα, επίσκοπος της εκκλησίας ήταν ο Ενάρετος Αμβρόσιος, ο οποίος γνωρίστηκε με τον νεαρό Αυγουστίνο και σύντομα έγιναν πολύ καλοί φίλοι. Καθώς λοιπόν ο Άγιος Επίσκοπος διέθετε πλούσιο λεξιλόγιο, έκανε τον διδάσκαλο της ρητορικής να ακούει με ενδιαφέρον τις ομιλίες του Αμβροσίου, οι οποίες τον διαφώτιζαν στις θεολογικές αναζητήσεις του. Πολλές φορές μάλιστα καταλάβαινε ότι βρισκόταν σε πλάνη, αλλά από εγωισμό δεν ήθελε να παραδεχτεί το σφάλμα του και να μετανοήσει. Μα κάποια μέρα που ο Αυγουστίνος συζητούσε με τους φίλους του, ένιωσε μέσα του μεγάλη συγκίνηση και αφού απομακρύνθηκε από αυτούς, πήγε στον κήπο του για να ηρεμήσει. Τότε έπεσε μετανοημένος στο έδαφος και άρχισε να κλαίει και να θρηνεί, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες αμαρτίες του
και τις πλάνες τις οποίες υποστήριζε. Ταραγμένος από τις τύψεις, ζητούσε με απόγνωση το έλεος του Θεού και εκείνη τη στιγμή ακούστηκε από τον ουρανό μία γλυκιά φωνή που είπε «Λάβε και ανάγνωθη», δηλαδή «Πάρε και διάβασε». Ο Αυγουστίνος, χωρίς να μπορεί να καταλάβει το νόημα των λέξεων που άκουσε, επέστρεψε στους φίλους του από μία αόρατη θεϊκή δύναμη. Εκεί βρήκε ένα βιβλίο το οποίο περιείχε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και η ματιά του έπεσε στην προς Ρωμαίους επιστολή που έλεγε «Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε». Ο Αυγουστίνος αμέσως κατάλαβε τι εννοούσε η θεϊκή φωνή που είχε ακουστεί στον κήπο του. Ένιωσε πως ο Χριστός χτυπούσε την πόρτα της καρδιάς του και τον ξυπνούσε από τον ύπνο της αμαρτίας. Τότε, για να δείξει έμπρακτα τη μετάνοιά του και για να τον συγχωρήσει ο Θεός από τις αιρέσεις τις οποίες πίστευε και διακήρυτε, αποφάσισε να βαπτιστεί και να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Μαζί του βαπτίστηκε και ο νόθος γιος του, ο Αδεοδάτος, τον οποίο είχε αποκτήσει από μία κοινή γυναίκα 12 χρόνια πριν. Έτσι, την παραμονή της εορτής του Πάσχα, ο επίσκοπος Αμβρόσιος βάπτισε το φίλο του σε ηλικία 32 ετών. Έπειτα, ο Αυγουστίνος επέστρεψε στην πατρίδα του και συνάντησε τη μητέρα του, η οποία ευγνωμονούσε χαρούμενη τον Θεό που εισάκουσε τις προσευχές της και τον προστάτεψε. Αλλά σύντομα η Μόνικα πέθανε, κάνοντας τον Αυγουστίνο να πονέσει πολύ για τον θάνατο της μητέρας του. Από τότε, ο ιερός Αυγουστίνος σταμάτησε τις παλιές αμαρτωλές συνήθειες που είχε και έζησε με απλότητα και σύνεση, προσέχοντας ό,τι κάνει να είναι αρεστό στο Θεό. Έτσι, πολύ γρήγορα, ο κόσμος ένιωσε σεβασμό και αγάπη για το πρόσωπό του. Κάποια μέρα που βρισκόταν σε ένα ναό στην περιοχή της Ιππόνος, ο επίσκοπος Ουαλέριος κάλεσε τους χριστιανούς να του βρουν έναν κατάλληλο ιερέα, καθώς του ήταν απαραίτητος για τη διακονία της εκκλησίας. Τότε όλοι μαζί οι πιστοί έδειξαν τον Αυγουστίνο. Και παρόλο που εκείνος αρνήθηκε να πάρει μία τόσο μεγάλη ευθύνη, ο λαός που έβλεπε τα χαρίσματά του τον έπεισε να δεχτεί το αξίωμα της ιεροσύνης. Έπειτα, ο επίσκοπος του ανέθεσε να κηρύττει τον Λόγο του Θεού και ο ιερέας του Θεού, κάνοντας υπακοή, δίδασκε άλλοτε στη λατινική και άλλοτε στη φοινικική γλώσσα, έτσι ώστε ο Θείος Λόγος να ακούγεται από τους κατοίκους της χώρας, αλλά και από όλους τους άλλους ξένους. Ο επίσκοπος Ουαλέριος, βλέποντας την αγιασμένη ζωή του Αυγουστίνου και φοβούμενος μήπως τον πάρει κάποια άλλη πόλη για επίσκοπό της, αποφάσισε να τον κάνει συνεπίσκοπό του, καθώς ο ίδιος, λόγω της μεγάλης του ηλικίας, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Παρόλο που ο Άγιος δεν ήθελε να πάρει μία τόσο μεγάλη ευθύνη, υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού και έγινε επίσκοπος Ιππόνος το έτος 395. Έπειτα έζησε για άλλα 45 χρόνια, γράφοντας πολλά ενδιαφέροντα συγγράμματα που σώζονται μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα ασχολήθηκε με την φιλανθρωπία, βοηθώντας όσους είχαν την ανάγκη του. Το έτος 430, σε ηλικία 76 χρονών, ο ιερός επίσκοπος κοιμήθηκε ειρηνικά. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου και της Αγίας Μητέρας του Μόνικας κάθε χρόνο
στις 15 Ιουνίου.